Από το μεσημέρι της Τρίτης ξεκίνησε το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Εύβοια, αν και πολύ δυνατά τα χαρακτηριστικά του Διομήδη, σοβαρά προβλήματα δεν έχει αφήσει στο νησί. Με δυνατούς ανέμους, ισχυρές βροχοπτώσεις και κατά τόπους χιονοπτώσεις περνά ο Διομήδης από το νησί της Εύβοιας. Τα προβλήματα που έχει προκαλέσει είναι καθυζήσεις σε δρόμους, πτώσεις βράχων και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε κάποια χωριά, κυρίως στη Βόρεια Εύβοια. Εδώ, στη στενή, στη κεντρική Εύβοια όπου βρισκόμαστε, του Δήμου Δρυφίων Μεσαπίων, από τη στενή και πάνω, χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες. Η κατάσταση είναι καλή, είναι ελεγχόμενη, δεν έχει πάρα πολύ χιόνι, 20 πόντους. Η δρόμη είναι ανοιχτή, έχει μερίξει αλάτι. Όλα είναι μια χαρά μέχρι στιγμή. Συναντήσαμε και πάγο, έτσι. Είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες. Χαμηλές, ήταν το βράδυ, τώρα είναι εντάξει. Από εκεί και πάνω για στρόπουνε συνεχίζεται. Τα όλα, είναι ανοιχτά όλα. Τώρα κατέβηκα εγώ μέχρι κάτω, είναι όλα ανοιχτά. Στις τρεις κορυφές, βλέπετε, κάναμε από τα 500 μέτρα, από τα 400 περίπου μέτρα, ξεκινάει η χιονόπτωση. Οι κορυφές, οι τρεις είναι στα 1000 μέτρα και οι τρεις, δηλαδή αυτή που πάει στις στρόπονες, προς Γλυφάδα και προς Αγία Σοφία, ενεργούν τα μηχανήματα και του Δήμου και της Περιφέρειας από κοινού, έχοντας τομείς, και μπορούμε και κρατάμε το δίκτυο ανοιχτό. Οι οδηγοί πρέπει να το χρησιμοποιούμε με πρωταπροσοχής και με αλυσίδες. Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση είχατε, Δήμα? Ναι, υπήρχαν προβλήματα το βράδυ στην περιοχή του Ακριμαλίου από τον αέρα, από τους ισχυρούς ανέμους. Παρατηρούνται κάποια προβλήματα σε κάποιες περιοχές. Υπάρχουν πτώσεις δέντρων και αποκολλών. Υπάρχουν πτώσεις δέντρων και δημιουργούνται προβλήματα στο δίκτυο της ΔΕΗ. Εδώ προς τα πάνω, δηλαδή στις κορυφές, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε προς στενή, έχει γίνει υπογειοποίηση του δικτύου, οπότε δεν υπάρχουν αυτού του είδους τα προβλήματα. Πολύ σημαντικό. Και αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται, και προς Γλυφάδα γίνεται άλλη υπογειοποίηση, και προσπαθούμε τουλάχιστον αυτά τα επίμαχα σημεία με τη ΔΕΗ να τα υπογειοποιήσουμε, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτού του είδους τα προβλήματα, για τα προβλήματα προκύπτουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και καταλαβαίνετε όλοι ότι πρέπει να προλάβουμε. Έχοντας κάνοντας υποδομή για υπογειοποίηση. Η κυκλοφορία είχε διακοπεί λόγω κατολίσθησης πτώσης βράχων στο οδόστρωμα, αλλά αποκαταστάθηκε πλήρως και διεξάγεται κανονικά στην 1η χιλιομετρική θέση της επαρχιακής οδού Λουτρώνε Διψού Λίμνης, στην 10η χιλιομετρική θέση της επαρχιακής οδού Στιαίας Ροβιών, η οποία όμως ενδέχεται να ξανακλείσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχει διαταχθεί η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω βροχόπτωσης και υπερχείλισης χυμάρου στη δημοτική οδό τοπικής κοινότητας Κοτσικιάς, παραλίας Κοτσικιάς, στη λίμνη Ευβοίας. Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω χιονόπτωσης παγετού διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στην επαρχιακή οδό Αγίου Αθανασίου Γλυφάδας, στην επαρχιακή οδό Κοτοδεσποτίου Αγίας Σοφίας, στην επαρχιακή οδό Στενής Τροπώνων και στην επαρχιακή οδό Ροβιών Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ.